Θα μιλήσουμε τώρα, κυρίε και κύριοι, για τι πολεοδομικέ ζώνε πλησίων του φράγματο Κούρη εκεί στην περιοχή τη θάλασσα. Στη τηλεφωνική μα γραμμή είναι ο νέο πρόεδρο του ΕΤΕΚ, του Επιστημονικού Διατεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, ο Κωνσταντίνο Κωνσταντή. Κύριε Κωνσταντή, καλημέρα, καλή χρονιά. Καλημέρα σα, κύριε Λιάδη, ευχαριστώ επίση. Γιατί θεωρείτε ω ΕΤΕΚ θετική εξέλιξη την ανάκληση τη απόφαση και την τροποποίηση των πολεοδομικών ζώνων στην περιοχή του φράγματο Κούρη εκεί στην κοινότητα τη θάλασσα? Επειδή από την αρχή, δηλαδή από το 2008, δηλαδή πριν 12 χρόνια, με το που αποφασίστηκε η μετατροπή ενός μεγάλου μέρους της ζώνης προστασίας του φράγματος σε οικιστική, το τεχνικό επιμελητήριο αντέδρασε έντονα, γιατί θεωρεί τον ταμιευτήρα, το φράγμα του Κούρη ως το μεγαλύτερο ταμιευτήρα νερού της Κύπρου, από όπου προμηθεύεται νερό το 75% του πληθυσμού της ελεύθερης Κύπρου. Και η προστασία του αποτελεί όχι μόνο νομική υποχρέωση, αλλά και ύψιστη σημασία για τον τόπο μας, για τα θέματα υγείας των πολιτών. Mm-hmm. Γι' αυτό θεωρήθηκε ενός σκάνδαλων η συγκεκριμένη αλλαγή της συγκεκριμένης ζώνης προστασίας σε οικιστική. Πότε έγινε η αλλαγή, το 2008? Το 2008, ναι, 15 Φεβρουαρίου του 2008. Από το τότε Υπουργικό Συμβούλιο, θεωρήσαμε ότι έπρεπε το επιμελητήριο να αντιδράσει άμεσα. Σας λέω, είναι από τα ζητήματα τα οποία μπορεί να μην είναι τόσο πιασάρικα για να τα προβάλλει κάποιος, αλλά ήταν και είναι ύψιστη σημασία για τον τόπο. Όχι, είναι ό,τι πρέπει θέμα για τα θέματα που συζητούμε αυτό το διάστημα και τα θέματα διαφθοράς. Γιατί ήταν μια απόφαση ενός νέου Υπουργικού Συμβουλίου, μόλις ανέλαβε ο νέος πρόεδρος τότε, το 2008, 15 Φεβρουαρίου, και ήταν πριν αλλάξει ο πρόεδρος. Νομίζω, ήταν πριν, ήταν τελευταία πράξη. Ναι. Ήταν η τελευταία πράξη της κυβέρνησης Παπαδόπουλου. Και είναι για ένα θέμα που αφορά αυτό το πράγμα. Κάποιοι αγόρασαν εκεί περιουσίες σε τιμές εξευτελιστικές από τους ανθρώπους εκεί που δεν είχαν ιδέα τι θα γινόταν, και μετά άλλαξαν τις πολεοδομικές ζώνες και μέσα μια νύχτα απέκτησαν τεράστια αξία. Να σας πω, ένα είναι το θέμα αν κάποιοι πλουτίζουν εις βάρος των υπολείπων με τις πολεοδομικές ζώνες, με αυτό το κόλπο, ναι, και άλλο είναι να κινδυνεύει τα περιβαλλοντικά, η υγεία του πληθυσμού. Ναι. Μιλάμε ότι έπρεπε να ήταν πρώτο θέμα στις ειδήσεις εδώ και πολλά χρόνια το συγκεκριμένο. Αντιλαμβάνεστε, μετά την αλλαγή, την άρση δηλαδή της ζώνης προστασίας και των χαρακτηρισμών της ως οικιστική, να γίνεται αίτηση πάνω ακριβώς από το φράγμα, όπου το αρμόδιο τμήμα, το τμήμα αναπτύξεως υδάτων, εναντιονόταν σε μια τέτοια απόφαση. Δηλαδή οι τεχνοκράτες των Υπουργείων να αντιδρούν και κάποιοι να αποφασίσουν ακριβώς το αντίθετο και να θέτουν σε κίνδυνο την δημόσια υγεία. Ναι. Είναι τρομερά. Ένα φράγμα που το νερό του πάει σε όλη τη Λεμεσό και μέχρι τα κοκκινοχώρια. Καλύπτει το 75% της ελεύθερης Κύπρου. Mm-hmm. Εντάξει. Το λοιπόν, να σας πω ότι μετά την χαρακτηρισμό από ζώνη προστασίας σε οικιστική, είχα γίνει αιτήσεις από ιδιώτες για να κατασκευάσουν, ξέρω εγώ, μέχρι αν θυμάμαι καλά, και χίλιες κατοικίες και ούτω καθεξής, που αυτόν θα ήταν η ταφόπλακα για την ποιότητα του νερού του συγκεκριμένου φράγματος. Το επιμελητήριο δέχτηκε απειλές και για λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον του, όταν είχε έντονες τοποθετήσεις επί αυτού. Και σας ξαναλέω, ήταν θέμα ύψιστης ασφάλειας, ύψιστης διαφύλαξης της δημόσιας υγείας. Διότι τα λίμματα και όλα αυτά τα νερά θα πήγαιναν στο φράγμα, ναι. Και στις υπόγειες εκεί. Και θα υπήρχε, ναι. Υπήρχε σοβαρός κίνδυνος επηρεασμού της δημόσιας υγείας. Πέρασε ο κίνδυνος αυτός τώρα για πάντα, κύριε Κωνσταντή? Συγγνώμη. Πέρασε, λέω, αυτός ο κίνδυνος για πάντα. Ναι, έχει γίνει ανάκληση και γι' αυτό θα ήθελα να όλαβαν τις ιστορικές τους ευθύνες νουρίς και καλής. Με τις έντονες παραστάσεις του επιμελητηρίου και έκαναν ανάκληση τη συγκεκριμένη απόφαση και έχει ξαναχαρακτηριστεί η συγκεκριμένη περιοχή ως έπρεπε ως ζώνη προστασίας του φράγματος, ενός από τα σημαντικότερα φράγματα της Κύπρου.
Και μια και μιλάμε για αυτά τα ζητήματα, εγώ θα, εμείς ως επιμελητήριο έχει αρκετά χρόνια που λέμε ότι η διαφοροποίηση των ζωνών θα πρέπει να είναι μια διαδικασία που θα χαρακτηρίζεται με διαφάνεια, συμμετοχικότητα, επιστημονική τεκμηρίωση, να προτάσσονται η εφορία και πολλά άλλα τέτοια ζητήματα. Νομίζω οι καιροί που αλλάζουν ζώνες σε κλειστά δωμάτια θα πρέπει να είναι παρελθόν. Διάφοροι είναι σε μια νύχτα. Γίνεται μια προσπάθεια όπου όλα τούτη η εκπόνηση όλων των σχεδίων να ακολουθά μια διαδικασία. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις που εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να εξαλειφθούν και όλες οι οποιασδήποτε αλλαγές ζωνών να γίνονται με διαφάνεια, με συμμετοχικότητα, με επιστημονική τεκμηρίωση, με απότερο στόχο τη διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος και όχι απλά σε μια νύχτα κάποιοι να πλουτίσουν εις βάρος κάποιον άλλο. Τώρα υπάρχει ένα άλλο τεράστιο θέμα, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Απλώς θα το θίξω και θα βάλουμε άλλο τελεία για να το συζητήσουμε τις επόμενες μέρες. Είναι η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το ΕΤΕΚ διαφωνεί με κάποια πράγματα που αφορούν. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ επίγον και πρέπει να το συζητήσουμε ακόμη και σήμερα. Θέλετε και τώρα. Θεωρούμε ως επιμελητήριο ότι πρέπει να προχωρήσουμε στον εξυγχρονισμό της αδειοδότησης. Θεωρούμε ότι είναι μικρή η Κύπρος και μια αρχή αναεπαρχία η οποία θα εξετάζει και τις πολεοδομικές και τις άδειες οικοδομής είναι ότι καλύτερον και με αυτόν τον τρόπο υπηρετούμε τον τόπο μας και όχι να νοιαζόμαστε πώς θα διαφυλάξουμε και χτυμένες εξουσίες η Δήμη ή οποιοδήποτε άλλη. Θεωρούμε ότι με τη μη δημιουργία των ενίων αρχών ελέγχου της ανάπτυξης δεν εξυπηρετείται η μεταρρύθμιση και απλά θα είναι στα χαρτιά η μεταρρύθμιση. Γι' αυτό έχουμε κάνει έκκληση στους προέδρους των κομμάτων, στους βουλευτές της Επιτροπής Εσωτερικών, στην πρόεδρο της Επιτροπής Εσωτερικών. Είναι κάτι το οποίο πρότασαν, σας λέω με ειλικρίνεια, τα τελευταία 15 χρόνια σε όλα τα προεκλογικά προγράμματα όλοι οι υποψηφοί πρόεδροι, ότι είναι υπέρ του one-stop shop το λεγόμενο, δηλαδή της ενιαίας αρχής ελέγχου της ανάπτυξης, και είναι κρίμα και είναι μεγάλο κρίμα να γίνει μεταρρύθμιση που να μην συνοδεύεται με τούτες τις ενιαίες αρχές ελέγχου της ανάπτυξης. Τέρμα η ταλαιπωρία, τέρμα ο εξευτελισμός, τέρμα η σπαταλή παραγωγικού χρόνου, τέρμα η έννοια του κάθε ενός να διαφυλάξει τα βασίλεια του, πρέπει να δούμε μπροστά. Δεν πάει άλλον. Δηλαδή, δεν μπορούμε να μιλούμε για μεταρρύθμιση να έχουμε 35 αδειοδοτούσες αρχές. Για το όνομα του Θεού, είμαστε, ξέρω εγώ, έναν εκατομμύριο πληθυσμός. Ναι. Ωραία. Κύριε Κωνσταντή, θα επανέλθω για αυτό το θέμα. Λυπούμε τα θέματα, συγγνώμη κυρία Ηλία που σας διακόπτω, λυπούμε που τούτα τα θέματα δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας και μόνο με δελτία τίποτα επιμελητηρίου ή με επιστολές και πιανόμαστε με κάποια άλλα θέματα που τούτα τα θέματα, εγώ σας λέω, είναι αυτά που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής στην καθημερινότητα. Και είναι και αυτά που έχουν να κάνουν και με τη διαφορά που συζητούμε. Θα επανέλθω, σας το υπόσχομαι κύριε Κωνσταντή, απλώς σήμερα είμαστε εκτός χρόνου. Καλημέρα σας, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ, ο Κωνσταντίνος Κωνσταντή. Πάμε στα θέματα του.